Οποιοςδήποτε που ενδιαφέρεται για το μυστήριο UFO είναι γνώστη των κατηγοριών ότι διάφορες μυστικές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν πράγματι λογοκρίνει τα νέα και τις αναφορές για επτάμενους δίσκους. Πολλοί ερευνητέ είναι σίγουροι ότι εκείνοι που κατασκευάζουν τις κατηγορίες πιστεύουν ότι έχουν επαρκή βάση για τα επιχειρήματά τους. Οπωσδήποτε, η Αμερικανική αεροπορία, λένε αρκετοί ερευνητέ στο εξωτερικό και κυρίως τη ΣΥΠΑ, είναι ο πρώτο φταίχτη. Δεν σκοπεύουν πάντως να πείσουν οποιονδήποτε ότι η στρατιωτική μυστική υπηρεσία λογοκρίνει άμεσα τις πληροφορίες για UFO. Αλλά παρουσιάζουν περιστατικά που μπορεί να έχουν κάποια θέση σε αυτή την υπόθεση. Έστριψα στη γωνιά τη Τρίτη Οδού και Μίτσιγκαν και ευάδισα προ το φαρμακείο. Ξαφνικά κάποιο φώναξε, να η γυναίκα του υπτάμενου Δούσκου, ρώτα την τι είναι αυτό. Η Τρίτη λεωφόρο, ο κυριότερο δρόμο του Στέργον Μπέι, Βινσκόνσκιν, ήταν κυριολεκτικά γεμάτο από κόσμο που παρατηρούσε τον ουρανό προ τα βορειοανατολικά. Κοίταξα ψηλά και το είδα και εγώ, ένα σημαίνιο ελληψοειδέ αντικείμενο. Αυτό το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τι 7 το απόγευμα τη 21η Μάη 1952. Κόσμος που είχε βρεθεί στο σημείο να ρωτιόταν τι συμβαίνει, είναι υπτάμενος δίσκος, ζητούσε να μάθει συγκεκριμένα το πλήθο. Στο Sergion Bay το αντικείμενο βρισκόταν σε μεγάλο ύψο. Στο Fish Creek το αντικείμενο δεν φαίνονταν ελλειψίδε, αλλά σαν ένα σχεδόν τέλειο κύκλο, με ένα λαμπρό στρογγυλό φω στο κέντρο του που είχε σχεδόν το 1 τρίτο τη διαμέτρου του αντικειμένου. Όλε οι περιγραφέ στο Fish Creek και στο Sterion Bay συμφωνούσαν ότι το αντικείμενο κινούνταν πολύ αργά σε μια βορειοανατολική κατεύθυνση. Κάποιοι το είδαν με κιάλια, με τη βοήθεια των χαμηλή ισχύω φακών, ήταν το πράγμα που φαινόταν σαν ένα με καθαρό περίγραμμα φαινομενικά μεταλλικό αντικείμενο. Με τα κιάλια, η λάμψη στον πυθμένα του φαινόταν να έχει βαθύ κοκκινό χρώμα. Στι 8 παρα το βράδυ το αντικείμενο δεν ήταν πλέον ορατό στο Sterion Bay. Φαινόταν στο βόρειο τμήμα τη πολιτεία για πάνω από 5 λεπτά και μετά χάθηκε από το οπτικό πεδίο εξαιτία των γειτονικών δέντρων. Συνολικά, Θεατές είχαν παρατηρήσει το αντικείμενο διακεκομένα για 30 περίπου λεπτά. Αργότερα έμαθαν ότι το UFO είχε το στις 7 παρα 10 το απόγευμα από παρατηρητές στο βόρειο τμήμα της Κομόπολης όταν ήταν σχεδόν κατακόρυφο. Όλοι εκείνοι με τους οποίους μίλησαν δημοσιογράφοι είχαν την εντύπωση ότι το αντικείμενο ταξίδευε γενικά σε μια βορειοανατολική κατεύθυνση, ακολουθώντας την παραλιακή γραμμή της Λίμνης Μίσιγκαν, Όταν πλέον δεν φαινόταν τίποτε, ο κόσμο που ήταν στου δρόμου συνέχισε τη δουλειά του. Ο δίσκο του Στέργκον Μπέι είχε σχεδόν 260 μέτρα διάμετρο, ταξιδεύοντα αργά σε ύψος κατά προσέγγιση 40 μιλίων. Οι εξηγήσεις πάντως που προέκυψαν μέσα στις επόμενες λίγες ημέρε ήταν ενδιαφέρουσες. Η αεροπορία δεν ερεύνησε αυτή την εμφάνιση που είχε όλα τα γνωρίσματα μιας μέγιστης εμφάνισης, αλλά η εταιρεία General Mills της Μινεάπολης τον ΗΠΑ, καταπιάστηκε τότε με την κατασκευή και εκτόξευση των πελώριων μετεωρολογικών μπαλαιών τύπου Sky για την έρευνα των ανώτερων αέριων στρωμάτων, προφανώ. Ο κόσμος εκεί είχε δει ένα από τα μπαλόνια που είχαν εκτοξευτεί εκείνο το πρωί και ότι μπορεί να ήταν πάνω από το Door County την ώρα της εμφάνισης. Δεν δόθηκε εξήγηση όμως για το λαμπερό φως στον πάτο του αντικειμένου και επιπλέον αυτό δεν αναφέρθηκε ούτε στη συνέντευξη τύπου. Η αξιοπιστία των παρατηρητών δεν αναφέρθηκε επίσης. Ερευνητές που είχαν αποκτήσει αρκετή πείρα στο να υπολογίσουν εγγονιακέ μοίρες στον ουρανό και αστυνομικοί που είχαν παρατηρήσει το αντικείμενο στο Fish Creek ήταν και οι δύο βετεράνοι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ικανοί παρατηρητέ. Η δήλωση της General Miles δεν επιχείρησε να διαψεύσει τον υπολογισμό ερευνητών, ούτε μνημόνευσε το γεγονός ότι τα μεγάλα μπαλόνια είχαν διάμετρο σημαντικά μικρότερη από 133 μέτρα και ότι δεν ήταν εφοδιασμένα με τεράστια φώτα πορείας. Μετά από εκείνη την εμφάνιση, ερευνητές αφιέρωσαν πολλή σκέψη στη φύση εκείνου του πελώριου κόκκινου φωτός που εμφανίστηκε ξαφνικά στον πάτο του αντικειμένου. Μήπω ήταν κάποιο τύπο ειδικού φωτό που χρησιμοποιείται σε μεθόδου φωτογράφηση σε μεγάλο ύψο. Κάποιοι άλλοι τόνισαν, δεν ξέρω τι ήταν εκείνο το πράγμα, αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν ήταν μπαλόνι, αντανάκλαση, αυταπάτη ή οποιαδήποτε από τι άλλε εξηγήσει. Μήνε αργότερα, ερευνητέ συζήτησαν για το μυστήριο των δίσκων με το φημισμένο αστροφυσικό τότε Δ. Άλεν Χάινεκ. Δίνοντα τώρα τι λεπτομέρειε συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού για το μέγεθο του αντικειμένου, τον ρώτησαν αν πίστευε ότι το αντικείμενο ήταν ένα μπαλόνι και εκείνο απάντησε Όχι. Λοιπόν, Δόκτωρ, τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να είναι. Δεν ξέρω, είπε. Οι επίσημοι τη αεροπορία θα μπορούσαν να πούν ότι δεν υπήρξαν επαρκή στοιχεία για να προσφέρουν μια εξήγηση εξαιτία τη ανικανότητά του να εξηγήσουν το αντικείμενο με συμβατικά μέσα. Αυτό θα ήταν μια εντελώ λανθασμένη υπόθεση. Οπωσδήποτε εκείνο το φω δεν μπορεί να εξηγηθεί με απλό τρόπο. Το παρακολουθούσαν σχεδόν 100 άνθρωποι που το περιέγραψαν σαν ένα λαμπερό φω στον πάτο του UFO. Σε ένα σημείο 18 μίλια προ τα βόρεια, οι παρατηρητέ το περιγράψαν σαν ένα τέλεια συμμετρικό φω, τέτοια λαμπρότητα που δεν θα μπορούσε κάποιο να το παρακολουθήσει άρα τα με και το οποίο βρισκόταν ακριβώ στο κέντρο του αντικειμένου. Οι περισσότεροι, λοιπόν, αδέσμευτοι ερευνητέ απεφάνθησαν ότι ο δίσκο του Στέριον Μπέι δεν ήταν μπαλόνι και το φω που εξέπεπε δεν ήταν αντανάκλαση.